Αυτό που θα κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα, θα ξεκινήσουμε να χτίζουμε τη τσάντα μας. Θα πλέξουμε από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο, δεν πλέκουμε πλέον καμία αύξηση. Μέχρι να τελειώσουμε το πλεκτό μας, πλέκουμε από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο και θα πιάνουμε πάντα την πίσω θηλιά από το πλεκτό. Θα πλέξουμε μαζί τις δύο πρώτες σειρές και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε εκτός βίντεο μέχρι να τελειώσουμε τη τσάντα, γιατί τα βήματα θα είναι πάντα ίδια. Έχουμε πλέξει συνολικά 5 σειρές για τη βάση μας. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι, θα πιάνω πάντα την πίσω θηλιά. Αν έβαζα κανονικά το βελονάκι μου μέσα στον πόντο, βλέπουμε ότι έχουμε την μπροστινή θηλιά εδώ και την πίσω θηλιά αυτήν εδώ. Μισό λεπτάκι, γιατί μου φεύγει το πλεκτό. Να το κάνω λίγο στο κέντρο. Αυτή εδώ λοιπόν, βάζουμε κανονικά το βελονάκι μας μέσα στον πόντο. Η πίσω θηλιά που θέλουμε να πιάνουμε εμείς είναι αυτή εδώ. Και αυτή εδώ είναι η μπροστινή θηλιά από τις δύο. Οπότε, πάντα πιάνουμε την πίσω θηλιά μέχρι να ολοκληρώσουμε το πλεκτό μας. Βάζω το βελονάκι μου ανάμεσα στην μπροστινή και την πίσω θηλιά, εδώ πέρα, και θα σηκώσω μόνο την πίσω και θα πλέξω ένα άριχτο. Πάω στον επόμενο πόντο, βάζω το βελονάκι μου ενδιάμεσα στην μπροστινή και την πίσω μεριά, πίσω θηλιά, πιάνω μόνο την πίσω θηλιά και πλέκω ένα άριχτο. Στον επόμενο πόντο, πιάνω μόνο την πίσω θηλιά και πλέκω ένα άριχτο. Στον επόμενο πόντο, βάζω το βελονάκι μου ενδιάμεσα από την μπροστινή και την πίσω θηλιά και πιάνω μόνο την πίσω και πλέκω άριχτο. Και ουσιαστικά μέχρι να τελειώσουμε τη τσάντα, πιάνουμε μόνο την πίσω θηλιά, το ίδιο βήμα που έκανα τώρα. Οπότε πλέκουμε από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο, πιάνοντας πάντα την πίσω θηλιά. Στον επόμενο πόντο, την πίσω θηλιά, άριχτο. Στον επόμενο πόντο, την πίσω θηλιά, άριχτο. Στον επόμενο πόντο, την πίσω θηλιά και 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 πλέκουμε άριχτο. Και ο λόγος που πιάνουμε την πίσω θηλιά και στην πρώτη σειρά μετά τη βάση είναι για να διαχωρίσουμε τη βάση από την υπόλοιπη τσάντα. Αν, ας πούμε, είχατε κάνει τώρα τη βάση διαφορετικό χρώμα, μαύρο π.χ. και συνεχίζετε με άσπρο, θα φαινόταν η βάση από κάτω που είναι μαύρο χρώμα. Αν πιάσουμε κανονικά τον πόντο, το χρώμα της βάσης φαίνεται μόνο αν γυρίσουμε η τσάντα στο πλάι. Οπότε, πλέκουμε από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο, πιάνοντας πάντα την πίσω θηλιά. Όταν θα έχω ολοκληρώσει κι εγώ την πρώτη σειρά πλέκοντας από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο, θα ανοίξω το βίντεο για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε την δεύτερη σειρά και ουσιαστικά μετά από αυτό όλες οι σειρές θα είναι τα ίδια ακριβώς βήματα. Στο σημείο αυτό λοιπόν έχω ολοκληρώσει να πλέκω την πρώτη σειρά πλέκοντας από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο, πιάνοντας πάντα την πίσω θηλιά, και βλέπουμε ότι ήδη με την πρώτη σειρά έχει αρχίσει και χτίζει τη τσαντούλα μας. Τώρα, δεν θα πλέξουμε καθόλου βουβό καθώς προχωράμε για να πάμε στην επόμενη σειρά. Αυτό που θα κάνουμε είναι, θα βάζω ένα πιαστράκι πάντα στον τελευταίο πόντο του πλεκτού και πάμε να ξεκινήσουμε πάλι τώρα από τον πρώτο πόντο, από το πρώτο άριχτο, και αντί να το πιάσω και να πλέξω βουβό, δεν θα πλέξουμε καθόλου βουβό για να μην κάνουμε καθόλου ραφή, και ειδικά όταν δουλεύουμε κυκλικά και δεν αλλάζουμε μεριά στο πλεκτό καθώς προχωράμε, η ραφή θα βγει διαγώνια. Αν θέλετε να πλέκετε βουβό, θα αλλάζετε σειρά στο πλεκτό, αλλά θα έχετε διαφορετικό αποτέλεσμα. Όμως το αποτέλεσμα δεν θα είναι ίδιο όπως αυτό που θα έχουμε εδώ στη τσάντα. Οπότε προχωράμε πάντα κυκλικά, δεν αλλάζουμε ποτέ σειρά, δεν πλέκουμε ποτέ βουβό. Και θα πιάσω πάλι την πίσω θηλιά. Οπότε, αν έβαζα κανονικά το βελονάκι μου μέσα στον πόντο, μέσα στο άριχτο, έχουμε πάλι την πίσω και την μπροστά θηλιά εδώ πέρα. Οπότε εμείς θα πιάνουμε πάντα την πίσω θηλιά.
Θα βάλω το βελονάκι μου δηλαδή ανάμεσα στην μπροστά και την πίσω θηλιά, η μπροστά και η πίσω, και θα πιάσω την πίσω θηλιά και θα πλέξω ένα άριχτο. Στον επόμενο πόντο τώρα θα βάλω πάλι το βελονάκι μου ανάμεσα στις δύο θηλιές, θα σηκώσω μόνο την πίσω και πλέκω ένα άριχτο. Στον επόμενο πόντο τώρα την πίσω θηλιά πάλι και πλέκω ένα άριχτο. Στον επόμενο πόντο την πίσω θηλιά και πλέκουμε ένα άριχτο. Στον επόμενο πόντο πιάνουμε την πίσω θηλιά και πλέκουμε ένα άριχτο. Στον επόμενο πόντο πιάνουμε την πίσω θηλιά, οπότε βάζουμε ανάμεσα το βελονάκι μας στην μπροστά και την πίσω θηλιά. Αυτή εδώ είναι η μπροστινή θηλιά και αυτή είναι η πίσω. Εδώ, εμείς πιάνουμε την πίσω θηλιά και πλέκουμε άριχτο. Στον επόμενο πόντο πιάνουμε την πίσω θηλιά και πλέκουμε άριχτο. Στον επόμενο πόντο την πίσω θηλιά και πλέκουμε ένα άριχτο. Και συνεχίζουμε έτσι πάλι μέχρι να ολοκληρώσουμε και αυτή τη σειρά. Και βλέπουμε πώς είναι το αποτέλεσμα καθώς πλέκουμε μόνο την πίσω θηλιά από το πλεκτό μας. Βέβαια, όταν θα το δούμε πιο ολοκληρωμένο θα φαίνεται καλύτερα. Βλέπουμε ότι εδώ έχει αρχίσει και δημιουργείται μία γραμμούλα επειδή πιάνουμε μόνο την πίσω θηλιά. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι να ολοκληρώσουμε και αυτή τη σειρά. Πιάνω πάντα την πίσω θηλιά και όταν έχω φτάσει στον πόντο πριν από το πιαστράκι μου, στον πρώτο τελευταίο πόντο δηλαδή, θα ξανανοίξω πάλι το βίντεό μου. Έχω φτάσει στο σημείο όπου έχω πλέξει και το πρώτο τελευταίο μου άριχτο. Θα βγάλω το πιαστράκι. Θα πλέξω και το τελευταίο άριχτο πιάνοντας την πίσω θηλιά. Και θα ξαναβάλω πάλι το πιαστράκι στο τελευταίο άριχτο και θα ξέρω πάντα ότι αυτό θα είναι το τελευταίο άριχτο. Πάντα θα το βγάζουμε, θα πλέκουμε το άριχτο και θα ξαναβάζουμε πάλι το πιαστράκι. Έτσι φαίνεται στο σημείο αυτό η πρώτη σειρά που πλέξαμε στη τσάντα μας. Βλέπουμε τώρα έχει αρχίσει και χτίζεται περισσότερο που φτιάξαμε και την δεύτερη σειρά. Βλέπουμε έχει αρχίσει και κλείνει. Τώρα για να πάμε στην τρίτη σειρά, θα πλέξουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που πλέξαμε και πριν, που πήγαμε στη δεύτερη σειρά. Θα πιάσουμε πάλι την πίσω θηλιά από τον πρώτο πόντο και θα πλέξουμε άριχτο. Στον επόμενο πόντο πιάνουμε την πίσω θηλιά και πλέκουμε άριχτο. Στον επόμενο πόντο πιάνουμε την πίσω θηλιά και πλέκουμε άριχτο. Στον επόμενο πόντο πιάνουμε την πίσω θηλιά, άριχτο. Στον επόμενο πόντο την πίσω θηλιά, άριχτο. Οπότε πάντα πιάνουμε τον πίσω πόντο και πλέκουμε άριχτο. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να ολοκληρώσουμε όλη μας τη τσάντα. Θα φτάσουμε τη τσάντα μέχρι όσο μας αρέσει. Θα πλέξετε δηλαδή από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο, ανάλογα πόσο ψηλή θέλετε τη τσάντα σας. Μπορεί να θέλετε να γίνει εδώ, μέχρι εδώ ή και μέχρι πάνω, ξέρω εγώ, να είναι τόση περίπου η τσάντα σε συνολικό μήκος. Θα πλέξετε από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο μέχρι όσο σας αρέσει να είναι η τσάντα σας. Όταν θα έχω τελειώσει και εγώ να πλέκω από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο πιάνοντας πάντα την πίσω θηλιά, θα ανοίξω και εγώ το βίντεό μου για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, πώς θα φτιάξουμε τα χερούλια, πώς θα διακοσμήσουμε τη τσάντα μας, για να έχουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν να πλέκουμε πάντα την πίσω θηλιά πλέκοντας άριχτα και να μην ξεχνάτε να βάζετε το πιαστράκι σας, είτε αυτό είναι κλωστή είτε είναι παραμάνα, στο τελευταίο άριχτο κάθε σειράς. Για να μην μπερδεύεστε και να ξέρετε πού τελειώνει η σειρά και πού ξεκινάει. Και δεν πλέκουμε ποτέ βουβό, οι σειρές είναι συνεχόμενες. Οπότε, όταν έχω τελειώσει και εγώ να πλέκω όσες σειρές θέλω, θα ξανανοίξω πάλι το βίντεο για να δούμε πώς συνεχίζουμε. Στο σημείο αυτό έχουμε ολοκληρώσει να πλέκουμε τη τσάντα. Έχω πλέξει συνολικά 63 σειρές. Τώρα εσείς ανάλογα πόσο μεγάλη τη θέλετε, θα πλέξετε τις σειρές που θέλετε εσείς. Να δούμε λίγο πόσο είναι σε φάρδος και πόσο σε μήκος η τσαντούλα μας. Είναι 36,5 περίπου εκατοστά σε φάρδος και το συνολικό μήκος είναι 30 εκατοστά περίπου. Και το συνολικό μήκος είναι περίπου 30 εκατοστά.
Οπότε, αν τη θέλετε πιο φαρδιά ή πιο μακριά τη τσάντα σας, αν θέλετε να γίνει πιο φαρδιά, θα πρέπει να πλέξετε περισσότερες αλυσίδες κάτω στη βάση. Και να γίνει πιο μακριά η τσαντούλα, απλά θα πλέξουμε περισσότερες σειρές. Τώρα, έχω πλέξει και στον τελευταίο πόντο, έχω βγάλει το πιαστράκι δηλαδή και έχω πλέξει, έχω πλέξει το άριχτο και έχω πλέξει και μία αλυσίδα. Αυτό που θα κάνω τώρα, θα τραβήξω τη θηλιά και θα σφίξω. Δυστυχώς ο φωτισμός δεν βοηθάει για να φανεί η πλέξη της τσάντας ιδιαίτερα. Ελπίζω στη φωτογραφία να φαίνεται καλύτερα. Από κοντά όμως το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο, τραβώντας πάντα την πίσω θηλιά. Και αυτό που θα κάνουμε, αφού πλέξουμε τα χερούλια, θα πάμε να δημιουργήσουμε και ένα μικρό βυθό στην άκρη εδώ της τσάντας, για να γίνει καλοκαιρινή. Οπότε, αυτό που κάνουμε τώρα είναι, αν θέλουμε, σταματάμε το βίντεο και ασφαλίζουμε την κλωστή. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι, θα πάμε να ξεκινήσουμε να πλέκουμε τα χερούλια για τη τσάντα. Θα τα δημιουργήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Θα πλεχτούν χωριστά τα χερούλια και θα τα ράψουμε ένα χερούλι στη μία μεριά και ένα στην άλλη. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Έχω ήδη ξεκινήσει με την αλυσίδα μου και έχω πλέξει 130 αλυσίδες. Και αυτό που θα κάνουμε είναι θα πάμε να πλέξουμε από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο. Στην τελευταία αλυσίδα θα δημιουργήσουμε αύξηση, θα πλέξουμε από την αντίθετη μεριά της αλυσίδας μας και θα δημιουργήσουμε αύξηση στην αρχή πάλι. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε από τους συνολικά 130 πόντους, επειδή θα πλέξουμε με άριχτα, αν μπλέκαμε μόνο άριχτα μία ίσια σειρά, θα είχαμε συνολικά 129 πόντους στην πρώτη σειρά. Οπότε από αυτούς 129, τον πρώτο και τον τελευταίο πόντο θα τους χρησιμοποιήσουμε για αυξήσεις, οπότε στη μέση θα έχουμε συνολικά 127 άριχτα. Το πρώτο άριχτο που θα πλέξουμε δεν μετράει, θα ξεκινήσουμε να μετράμε από το δεύτερο άριχτο 127 πόντους. Γιατί το πρώτο άριχτο θα είναι αυτό που θα χρησιμοποιηθεί στο τέλος της σειράς για αύξηση. Οπότε θα αφήσουμε την πρώτη αλυσίδα, πάμε στη δεύτερη και πλέκουμε ένα άριχτο. Οπότε αυτό είναι το άριχτο που θα γίνουν οι αυξήσεις ο πόντος αυτός στο τέλος της σειράς. Και πάμε να πλέξουμε από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο και συνολικά 127 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και συνεχίζω να πλέκω από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο για συνολικά 127 αλυσίδες. Έχω πλέξει λοιπόν και τα 127 μου άριχτα από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο και μας έχει μείνει η τελευταία αλυσίδα στην οποία θα πλέξουμε 5 άριχτα μέσα στην ίδια αλυσίδα. 1 2 3 4 5 Και τώρα συνεχίζουμε να πλέκουμε από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο, από την αντίθετη μεριά της αλυσίδας μας τώρα, για 127 πόντους πάλι. Οπότε ξεκινάμε από την αμέσως επόμενη αλυσίδα, πλέκουμε από την αντίθετη μεριά της αλυσίδας. 1 στον επόμενο πόντο, 2 στον επόμενο, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 και συνεχίζουμε να πλέκουμε από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο. Πλέκουμε από την αντίθετη μεριά της αλυσίδας και θέλουμε πάλι να έχουμε 127 άριχτα. Έτσι στο τέλος να πλέξουμε την αύξηση για να έχουμε και εδώ 5 άριχτα στην άκρη του πλεκτού. Έχω πλέξει λοιπόν και τα 127 μου άριχτα και στην αντίθετη μεριά από την αλυσίδα. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι θα βάλουμε το βελονάκι μας στον ίδιο πόντο που πλέξαμε το πρώτο άριχτο, το οποίο είπαμε ότι δεν μετράει στα συνολικά 127 γιατί θα δημιουργηθούν οι αυξήσεις μαζί με αυτόν τον πόντο. Οπότε έχουμε ήδη τον πρώτο από τους συνολικά 5 πόντους που χρειαζόμαστε για τις αυξήσεις. Οπότε αντί να πλέξουμε 5 όπως κάναμε στην αντίθετη μεριά, σε αυτή τη μεριά θα πλέξουμε μόνο 4 άριχτα. Οπότε βάζουμε το βελονάκι μας μέσα στον ίδιο πόντο και θα πλέξουμε 4 άριχτα μέσα στον ίδιο πόντο. 1, 2, 3, 4. Και το ένα το πρώτο συνολικά 5 άριχτα και σε αυτή τη μεριά. Βάζουμε το βελονάκι μας στο πρώτο άριχτο, πλέκουμε βουβό, θα πλέξουμε μία αλυσίδα και θα βάλουμε το βελονάκι μας μέσα στον ίδιο πόντο που μόλις πλέξαμε το βουβό και θα πλέξουμε 2 άριχτα μέσα στον ίδιο πόντο. Οπότε αυτοί οι 2 πόντοι που θα πλέξουμε μόλις τώρα θα είναι οι αυξήσεις οι οποίες θα προσθεθούν με τις αυξήσεις που θα πλέξουμε στο τέλος. Απλά επειδή ο πρώτος πόντος είναι ένας από τους πόντους των αυξήσεων, αναγκαστικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε με τις αυξήσεις καθώς ξεκινάμε τώρα τη σειρά και αντί να έχουμε 10 στο τέλος, να πλέξουμε 2 δηλαδή σε 5 ξεχωριστά άριχτα, θα πλέξουμε 2 σε 4 άριχτα, όπου θα έχουμε 8 και τους 2 τους πρώτους, συνολικά 10 πόντους αυξήσεων. Οπότε βάζουμε το βελονάκι μας μέσα στον πρώτο πόντο, εδώ πλέξουμε το βουβό και θα πλέξουμε 2 άριχτα μέσα στον ίδιο πόντο και στους μεσαίους πόντους, από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο, για συνολικά 127 πόντους πάλι. Οπότε, 1, 2, 3, 4, 5 και συνεχίζω μέχρι να έχω 127 άριχτα και θα ξανανοίξω το βίντεό μου όταν θα έχω φτάσει στις αυξήσεις για να πλέξουμε μαζί τις αυξήσεις και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Έχω πλέξει τα 127 μου άριχτα και θα πάμε τώρα να πλέξουμε από 2 άριχτα μέσα σε κάθε πόντο για κάθε έναν από τους επόμενους 5 πόντους, συνολικά 10 άριχτα μόλις τελειώσουμε αυτό το βήμα. Και είναι οι 5 πόντοι που πλέξαμε στην αύξηση στην προηγούμενη σειρά. Οπότε, 1 στον ίδιο πόντο, 2 στον επόμενο, 3 στον ίδιο πόντο, 4 στον επόμενο, 5 στον ίδιο πόντο, 6 στον επόμενο, 7 στον ίδιο πόντο, 8 στον επόμενο, 9 και στον ίδιο πόντο, 10. Δημιουργήσαμε λοιπόν την αύξησή μας και θα πάμε να πλέξουμε τώρα πάλι από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο για τους επόμενους 127 πόντους. Οπότε πάμε στον επόμενο πόντο, 1 στον επόμενο, 2, 3, 4, 5 και συνεχίζω μέχρι να έχω 127 άριχτα πάλι. Έχουμε πλέξει τα 127 άριχτα και σε αυτή τη μεριά, οπότε πάμε να πλέξουμε τώρα από 2 άριχτα μέσα σε κάθε έναν από τους τελευταίους 4 μας πόντους. Και οι 2 πρώτοι που πλέξαμε την αύξηση έχουμε 10 αυξήσεις και από τη μία μεριά, αλλά και από την άλλη μεριά του πλεκτού μας. Οπότε, στον πρώτο πόντο, 1, 2, στον επόμενο, 3, 4, στον επόμενο, 5, 6 και στον τελευταίο, 7, 8. Και βάζουμε το βελονάκι μας μέσα στο πρώτο άριχτο που έχουμε πλέξει για αυτή τη σειρά, βουβό, αλυσίδα, και στο σημείο αυτό θα κόψουμε την κλωστή μας
τραβάω τη θηλιά και σφίγγω. Τώρα θα ξεχωρίσουμε κάποιους πόντους από εδώ μέχρι εδώ, για παράδειγμα, που αυτό θα είναι το σημείο που θα μείνει ανοιχτό και θα ραφτεί επάνω στην τσάντα, και το υπόλοιπο θα το κλείσουμε και θα το ράψουμε. Θα πρέπει να αφήσουμε τους ίδιους πόντους ανοιχτούς και από τη μία μεριά και από την άλλη, οπότε θα είναι σίγουρα οι πόντοι των αυξήσεων και 2-3 πόντοι από τη μία μεριά και 2-3 πόντοι από την άλλη. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τα πιαστράκια για να μαρκάρω το σημείο που θα... για να σημαδέψω το σημείο στο οποίο δεν θα πλέξω, οπότε διπλώνω στη μέση το λουρί μου. Και κάπου εδώ, αυτοί εδώ οι πόντοι θέλουν να είναι αυτοί που θα μείνουν άπλεκτοι. Οπότε, βάζουμε εδώ το πρώτο μας πιαστράκι και εδώ το δεύτερο μας πιαστράκι και έχουμε σημαδέψει συνολικά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 πόντους. Και από την άλλη μεριά. Το διπλώνουμε στη μέση και θέλουμε να έχουμε τον ίδιο αριθμό πόντων και από τη μία μεριά και από την άλλη. Οπότε κάπου εδώ λογικά θα έχουμε τους 17 μας πόντους. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και εδώ. Οπότε και εδώ θα βάλω πιαστράκια. Και εδώ. Οπότε αυτό εδώ είναι το σημείο που θα μείνει ανοιχτό και θα ραφτεί επάνω στη τσάντα. Όλο το υπόλοιπο θα κλείσει, θα το ράψουμε. Θα πάρουμε λοιπόν κλωστή αρκετή, γιατί είναι αρκετά μακρύ το λουρί, οπότε θέλουμε περίπου 2 διπλάσιο το μήκος από το λουρί να κόψουμε. Εγώ κόβω πάντα και λίγο παραπάνω. Περνάμε την κλωστή και θέλουμε τώρα η καλή μεριά να είναι από την έξω μεριά και αυτή που θα διπλώσουμε μέσα θα είναι η ανάποδη. Θα κάνουμε λίγο την αρχή μαζί και μετά το υπόλοιπο θα το κάνουμε εκτός βίντεο. Ξεκινάω από τον πρώτο πόντο και στον πρώτο πόντο της αντίθετης μεριάς περνάω την κλωστή και το κάνω άλλη μία φορά για να ασφαλίσει καλά η αρχή. Τώρα, από την μεριά που είναι, που βγαίνει η κλωστή, από την δεξιά μεριά βγαίνει αυτή τη στιγμή, θα πάμε στον επόμενο πόντο από δεξιά και θα βγούμε μέχρι τον άλλο πόντο αριστερά. Τώρα η κλωστή μας έχει βγει από την αριστερή μεριά, οπότε από αριστερά, από τον αριστερό πόντο μέχρι δεξιά, μέχρι την αντίθετη μεριά να πιάνουμε και τον άλλο πόντο,
Βάζουμε τη βελόνα μας και περνάμε την κλωστή. Τώρα η κλωστή βγαίνει από τη δεξιά μεριά, οπότε πάμε στον επόμενο πόντο, από δεξιά προς τα αριστερά, πιάνουμε και τον πόντο της αντίθετης μεριάς, περνάμε τη βελόνα και ράβουμε. Τώρα η κλωστή μας βγαίνει από την αριστερή μεριά, οπότε θα πάμε από αριστερά προς τα δεξιά, στον επόμενο πόντο και ράβουμε. Η κλωστή μας βγαίνει από τη δεξιά μεριά τώρα, οπότε θα πάμε στον επόμενο πόντο, από δεξιά και στον αριστερό πόντο, πιάνουμε και τους δύο πόντους και τις δύο μεριές για να κλείνει η ράντα μας. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να έχουμε τελειώσει όλη τη ράντα. Από τη μεριά δηλαδή που βγαίνει η κλωστή, τώρα βγαίνει από την αριστερή. Οπότε θα πάμε από αριστερά προς τα δεξιά. Και θέλουμε να πιάνουμε και τους δύο πόντους, και τη μία μεριά και την άλλη, για να κλείνει η ράντα για τη τσάντα μας. Και βλέπουμε ότι αυτό το σημείο θα μείνει ανοιχτό, το οποίο θα είναι αυτό το οποίο θα ράψουμε πάνω στη τσάντα για να σταθεροποιηθεί. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε το υπόλοιπο εκτός κάμερας. Ο τελευταίος πόντος, οι τελευταίοι δύο πόντοι που θα ράψουμε, θα είναι ο ένας στις μία μεριάς πριν από το πιαστράκι και στην άλλη μεριά πριν από το πιαστράκι πάλι. Έχω ολοκληρώσει να ράβω την ράντα μου για τη τσάντα. Τώρα εδώ στο τέλος που τελείωσα, να βγάλουμε και τα πιαστράκια μας, έχω ράψει και δύο κόμπους για να είναι πιο σταθερό και να μην φεύγει. Και θα χρησιμοποιήσω επίσης την κλωστή αυτήν εδώ για να ράψω το πρώτο σημείο επάνω στη τσάντα. Κάνοντας αυτή τη ράντα για τσάντα, δεν έχει καθόλου ελαστικότητα, είναι πάρα πολύ γερό, οπότε δεν χρειάζεται να βάλουμε κάτι μέσα. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσατε να βάλετε ένα κορδόνι ή ένα σωληνάκι, κάτι για να το κρατήσει και λίγο πιο στρογγυλό αν θα θέλατε. Τώρα έχω κάνει το πρώτο σημάδι επάνω στην τσάντα. Και για να κάνω το σημάδι, έχω διπλώσει ίσια τον πάτο, οπότε είναι ίσια και η τσάντα μου επάνω εδώ. Έχω βάλει πιαστράκι σε αυτόν εδώ τον πόντο και είναι 12 άριχτα από την δεξιά μεριά μέχρι εδώ, είναι 12 άριχτα. Οπότε θα βάλουμε το ίδιο πιαστράκι στην ίδια σειρά, συνεχίζουμε την ίδια σειρά και πάμε να μετρήσουμε 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Εδώ θα ραφτεί το δεύτερο, η δεύτερη μεριά από το χερούλι. Και να σιγουρευτούμε ότι είναι η ίδια σειρά. Ωραία. Οπότε, παίρνω λοιπόν την πρώτη μεριά και βλέπουμε ότι εδώ είναι εδώ που το ράβαμε εδώ πέρα. Οπότε θέλω η ανάποδη μεριά, αυτό εδώ, να είναι αυτό το οποίο θα ράψω επάνω στην τσάντα. Και εδώ που έχω το πιαστράκι είναι το σημείο που είναι το κάτω μέρος, η μύτη ας το πούμε, από τη ράντα. Οπότε μόλις φτάσω σε αυτό το σημείο θα βγάλω το πιαστράκι για να συνεχίσω να ράβω.
και θέλουμε να πιάνουμε έναν πόντο από πάνω από τη ράντα και θέλουμε να πιάνουμε και πόντο από κάτω, από τη τσάντα. Και αυτό που θα κάνω, ξέχασα τώρα να φέρω, θα βάλω ένα χαρτί από κάτω για να μην ράψουμε και τις δύο μεριές από τη τσάντα. Θα βάλω λοιπόν μία χαρτοπετσέτα κάτω εδώ για να σιγουρευτώ ότι δεν θα πιάσω και την από πίσω μεριά της τσάντας. Οπότε, πιάνω τη ράντα, τον πρώτο πόντο και πιάνω και πόντο από κάτω και βιάζω τη βελόνα στον επόμενο πόντο από την ράντα. Στον ένα πόντο μπαίνουμε, στον άλλο βγαίνουμε, δηλαδή όπως έχουμε κάνει και σε άλλα πλεκτά. Πάμε τώρα στον επόμενο πόντο, μπαίνουμε, πιάνουμε μέρος από τη τσάντα, στον επόμενο βγαίνουμε. Στον επόμενο πόντο μπαίνουμε. Στον επόμενο βγαίνουμε. Στον επόμενο πόντο μπαίνουμε. Στον επόμενο βγαίνουμε. Τεντώνουμε την κλωστή καλά. Στον επόμενο πόντο μπαίνουμε, πιάνουμε πλεκτό και στον επόμενο βγαίνουμε. Βασικά θα αφήσω το πιαστράκι γιατί βλέπουμε ότι έχει πάει στην σειρά πιο πάνω από το πιαστράκι, καθώς το ράβω, έχει μετακινηθεί λίγο. Οπότε, στον επόμενο πόντο βάζω τη βελόνα, στον επόμενο τη βγάζω, αλλά θέλουμε πάντα να πιάνουμε από κάτω μέρος από τη τσάντα για να σταθεροποιηθεί σωστά. Στον επόμενο πόντο μπαίνουμε. Στον επόμενο βγαίνουμε. Στον επόμενο μπαίνουμε. Στον επόμενο βγαίνουμε. Και στον επόμενο πόντο μπαίνουμε και φέρνουμε την κλωστή μας από πίσω. Θα ράψουμε έναν κόμπο, με πολύ προσοχή όμως να μην το σφίξουμε πάρα πολύ γιατί θα σουρώσει το πλεκτό μας από μπροστά. Και θα ασφαλίσω την κλωστή στις πίσω θηλιές από τα άριχτα που έχω πλέξει. Κόβουμε την κλωστή. Και η πρώτη μεριά είναι έτοιμη. Πάμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο να ράψουμε και την άλλη μεριά εκτός βίντεο, όπως επίσης να πλέξουμε και το δεύτερο χερούλι και να το ράψουμε και στην άλλη μεριά. Οπότε όταν θα ανοίξω το βίντεο θα έχω ολοκληρώσει να ράβω αυτή τη μεριά, θα έχω ράψει και την άλλη τη ράντα. Και θα ανοίξω το βίντεο για να δούμε πώς θα κάνουμε δύο ψαράκια και ένα κοράλι εδώ στην άκρη να την κάνουμε πιο καλοκαιρινή τη τσάντουλα μας.